Θέμα ένταξης της Κορινθιακής Σταφίδας και εν προκειμένου των σταφιδοπαραγωγών στην ενδιάμεση αναθεώρηση που θα γίνει το 2017, θέτει εκ νέου η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας και καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Ήδη η Ομάδα Παραγωγών έχει ξεκινήσει επαφές με τους σταφιδοπαραγωγούς σε ολόκληρο το νομό της Ηλίας, προκειμένου από κοινού ενωμένοι όλοι οι παραγωγοί να θέσουν το αίτημά τους και να διεκδικήσουν την υπαγωγή τους στο συνδεδεμένο προϊόν, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της καλλιέργειας στο νομό. Όποιος καλλιεργεί θα παίρνει ένα παραπάνω πριν για την Κορινθιακή Σταφίδα. Αυτό το έχει δεσμευτεί ο Υπουργός, εμείς δεν θα το αφήσουμε. Εμείς σε δεδομένη στιγμή θα καλέσουμε και τους βουλευτές και την Περιφερειακή Διοίκηση και τους δημάρχους που είναι στα σταφυδοχώρια, έτσι ώστε όλοι μαζί να το 2017 οι παραγωγοί που καλλιεργούν Κορινθιακή Σταφίδα να παίρνουν το πριμ της τραυματικής ενίσχυσης. Αυτό πρέπει να γίνει και η Ομάδα Παραγωγών θα παλέψει με κάθε τρόπο έτσι ώστε οι σταφυδοπαραγωγοί να ενισχυθούν. Αυτή τη στιγμή οι σταφιδοπαραγωγοί πληρώνονται επιδότηση βάσει των δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρώσει, ωστόσο ζητούν να μπει το προϊόν ως συνδεδεμένο στην ενιαία ενίσχυση, έτσι ώστε να επιδοτούνται επιπλέον οι παραγωγοί που συνεχίζουν να καλλιεργούν το προϊόν. Σημειώνουμε ότι η στρεμματική ενίσχυση είναι ένα παραπάνω πριν από τα δικαιώματα τα οποία παίρνουν τώρα οι σταφιδοπαραγωγοί. Αυτό πρέπει να γίνει έτοιμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελικά οι σταφιδοπαραγωγοί να πάρουν πριν παραπάνω για την καλλιέργεια της σταφίδας. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο να παραμείνουν οι σταφιδοπαραγωγοί στα χωράφια τους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν, έτσι ώστε να πετύχουμε και μια καλύτερη τιμή στο προϊόν. Εκτιμάται ότι αν προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία θα συμπεριληφθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης τραυματικής ενίσχυσης περίπου 3.000 με 3.500 σταφιδοπαραγωγοί στο νομό της Ηλίας. Όπως εξηγεί ο κ. Βαλιανάτος, η ένταξη στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης θα δώσει ένα κίνητρο στους παραγωγούς σταφίδας να παραμείνουν στα χωράφια τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν.